Αφήσαμε τα αμάξια εδώ γιατί δεν πάει παραπέρα και πάμε τα πόδια. Γιώργο, επικίνδυνες αποστολές σήμερα με τους Γερμανούς μου έχεις βάλει. Καταδρομικές αποστολές. Καταδρομικές αποστολές, ναι. Καταδρομική έρευνα. Ωραία, μπάχασε. Ωραίο πράγμα. Ο αγρός, ωραίο. Είναι και 8 παρά 20 ευτυχώς που είναι καλοκαίρι και είναι μεγάλες ημέρες. Μεγάλη ημέρα, ναι. Τώρα τον Ιούνιο στις 21 είναι η μεγαλύτερη ημέρα και μετά μικραίνουν πάλι. Πάμε για χειμώνα. Ακόμα δεν πρόλαβε να βγει το καλοκαίρι και μικραίνουν οι ημέρες. Ναι, ναι. Εδώ πηγάδι βλέπω, πέτρινο. Ναι, την εποχή που είχε τα βαμβάκια. Ναι, τι κάνανε δηλαδή. Θέλανε πολύ νερό το βαμβάκι. Οπότε ανοίγανε μεγάλα πηγάδια για να έχουν νερό. Αυτό είναι υφάλμηρο. Όχι, όχι, γλυκό είναι. Γλυκό είναι. Όπου υπήρχαν κεριάκια, συγκεντρώνανε τέτοια να μαζεύει και το νερό. Πάντως εδώ, επειδή βλέπω και πολλά παιδινά σημεία στη λίμνο, ναι, ναι, και βλέπω και πολλά στάχια. Ναι. Ήταν σιτοβολώνας η λίμνος. Έτσι. Απανάρχιστη χρόνια. Εδώ βλέπεις μέσα στα οργοναστικά, το αρχείο το ΕΠΟΣ, τα οργοναστικά που ήταν ο Ιάσονας. Ναι. Υπάρχει και το έργο του Απολώνιου του Ρόδιου, που είναι το ΕΠΟΣ τα οργοναστικά, είχε συγκεντρώσει όλες τις παραδόσεις. Όπως είναι ο Όμηρος, που είχε συγκεντρώσει τις παραδόσεις για την Ιλιάδα, για την Οδυσσέα. Όλα αυτά έτσι ο Πολωνίος Ρόδιος έχει γράψει τα αργοναστικά στο μεγάλο πείμα για την αργοναστική εκστρατεία. Και λέει μέσα και μιλάει μέσα. Η βασίλισσα της Λίμνου, η Ψιπίλη, και λέει ότι η Λίμνος είναι η πιο, τέτοιο, η πιο καρπερή γη του Αιγαίου. Μέσα έχει όλο το καλύτερο σιτάρι σε ολόκληρο τον Αιγαίο. Μέχρι και από τη Θράκη λέει, έρχονται και παίρνουν το, έρχονται από εδώ να πάρουν αυτόν τον καρπό. Ναι. Είναι το πιο καρπερό νησί λέει, του Αιγαίου πελάγους. Μέσα, φαντάσου και την πανάρχια εποχή. Τώρα μιλάμε οργαναστικά χιλιάδες χρόνια πίσω. Αλλά βέβαια πέσανε οι επιδοτήσεις τα τελευταία χρόνια και τα παρατήσανε τα χωράφια, ο κόσμος. Εντάξει, υπάρχουν ακόμα, αλλά όχι όπως παλιά. Τι βρήκες? Λούπινα. Λούπινα. Ναι. Τα τρώγαμε μικρή. Τα λεμπνάρια. Όπως τα λέγανε, τα λούπινα. Θυμίζει κουκί. Τα βάζανε μέσα στη θάλασσα, λέει, για να ξεπικρίσουν. Ναι. Τα δίνανε σε τσουβαλάκια, τα ρίχνανε μέσα στη θάλασσα για να ξεπικρίσουν, να βγάλουν την πίκρα τους, γιατί είναι πίκρα. Πίκρα, ναι. Και μετά ξεπικρίζανε και τα τρώγανε όσπρια. Αυτά. Κουκί θυμίζει το. Ναι, ναι, μοιάζει με το κουκί. Θάλατα, θάλατα. Θάλατα, θάλατα. Να. Κοίτα εδώ, η άμμος έχει ανέπει εδώ πάνω. Αμόλοφος. Από τον αέρα. Λοιπόν, τι μου έλεγες τώρα, για ξαναπες αυτό. Τα λεμναριά. Ναι. Είναι αυτό το σακουκί που είναι. Ναι, ναι. Αλλά επειδή πώς είναι το κουκί, ναι, ή το ρεβίθι, το τέτοιο, το μπιζέλι του. Ναι. Δηλαδή μέσα, επειδή είναι όπως είναι το άντρα το πουλί, ναι, όταν είναι σκεπασμένο με το πετσάκι. Ναι. Όποιο δεν είναι, έτσι ήταν το πουλί του, το λέγανε ότι είναι λεμναροψόλης. Δηλαδή ότι είναι σαν το λεμνάρι το πουλί του. Ο κάθε τόπος έχει τα δικά του αστεία. Ναι, αυτό το κολλήσιο το βάλουμε με τα βοτάνια στο άλλο. Κολλάει και εδώ, δεν πειράζει, βόλτα πάμε. Να δούμε πώς θα περάσουμε τώρα. Α, έχουν βάλει σκαλοπάτι καιρό. Ναι, είδες. Άντε τώρα, άμα δεν ξέρεις, να έρθεις εδώ πέρα να ψάχνεις γερμανική στο Α. Πού τα βρήκες εδώ πέρα, ρε Γιώργο, αυτά? Έλα. Άκου πάλι. Καλό και. Άλλο πάλι και αυτό. Άλλο πάλι και αυτό. Αυτό είναι από τότε χτισμένο, έτσι. Ναι. Τι λέει, ρε, μοιάζει να είναι, λες και είναι χτισμένο χθες.
Κάποιοι σπάσανε εδώ, πήραν τις πέτρες. Ναι, καλά, τα αιώνια. Μπορεί να νομίζω να έχει κανένα θησαυρό κιόλας. Μπορεί να νομίζω να έχει θησαυρό, ε. Ναι, που ανοίξανε. Ψάχναν για θησαυρό. Ναι. Αιώνιοι Έλληνες. Έχει και ζώο ψόφιο μέσα. Ναι, μου θυμίζει την Μπούγκα στην Αγία Γαλήνη. Εδώ. Εδώ τι. Έλα. Τι είναι κάτω. Κατεβαίνουμε. Ναι. Έχουμε φως τώρα, πάμε. Κάτσε να πάω μπροστά, να φεύγω. Όχι, έχει άλλο διάδρομο, πάει κάτω, ε. Και. Τι είναι έτσι. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Τι είναι έτσι. Δεν σου πει νυχτερίδα. Μπορεί. Ακούς. Νυχτερίδα, κουκουβάγια. Φωλιάζει εδώ, μας έρθει στα μούτρα. Κατεβαίνοντας. Για κάτσε να δούμε. Εγώ είμαι λίγο πιο τολμηρός σε αυτά, επειδή έχω κατέβει και άλλες φορές σε διάφορα περίεργα πράγματα. Ω! Τι είναι? Να, πουλιά. Πέταξε ένα πουλί. Κουκουβάγια πρέπει να ήταν. Ω, από εκεί δωμάτια, ε. Τι λέει ρε παιδιά. Τι είναι εδώ. Αυτό ήτανε σπηλιά, ήτανε σπηλιά. Δεν τις κάψανε. Ήτανε, απλώς εκμεταλλευτήκανε το πάνω. Όχι, τις κάψανε, λεπιστά, λέει, τις λαξεύσεις. Ωχ, μια χρήρα απάνω. Πού τι. Απάνω σου λίγος είναι. Εκεί. Έλα, βέβαια, από εδώ. Απάνω έναν αρχή και γίνει. Πού τι. Βλέπεις. Α, ναι. Κάτσε. Ξέρω εγώ, τι μας κάνουν να μας φάνε μόνο τέτοιο. Δεν τρώνε. Το κακό είναι ότι είναι χαμηλά και πετάει πάνω το κεφάλι και τρομάζει να πούμε. Σε αειδιάζω, όχι τις τρομάζω. Έφυγε που βλέπεις, κοίτανε εδώ στην παγωμένη. Εκεί είναι πολλές όπως είναι φωλιά μιλάμε, ή κάποιο ξαριά παίζει. Έργα μου το θόρυβο που κάνουνε. Για λέγε, είναι κάποιο εδώ μέσα. Ε, γαμώ το! Ε, ρε! Απάνω μου πήγε να έρθει. Ε, γαμώ το, ρε, την τρέλα τους. Ναι, έχει πολλές. Εκεί μέσα, να τη. Φεύγουνε μία-μία. Ενοχλούνται και φεύγουν, αλλά κάπου πάνε μέσα. Έχει πράγμα. Έχει κι άλλο πάει, πάει κι άλλο κάτω. Τα γαμώ τις νυχτερίδες μου, γαμώ. Νυχτερίδες και αράχνες. Νυχτερίδες και αράχνες. Εδώ που είναι χαμηλά η πόρτα και φεράσει καμία θα μας ακουμπήσει σχεδόν. Κοίτα που έχει κάτσει μία. Πού τι. Να τη εδώ πάνω στο κλαρί, τι είναι αυτό. Ποιο κλαρί. Εδώ μπροστά τη βλέπω. Ναι. Ατανάθεμάτη. Πάει κι άλλο μέσα της Ιωσήφ. Θα σου πω, περιμένω. Να τη, κοίτα που έχει γατζωθεί. Ατανάθεμάτη. Πάει, εδώ σταματάει. Μέχρι εδώ είναι. Εδώ σταματάει. Σταματάει, τέλος. Τείχος. Μέχρι τον τείχο εκεί, ναι. Ναι. Πάμε πίσω. Ω, νάτι. Μεγάλες, έχει και μερικές μεγάλες. Προχώρα, μην φοβάσαι. Θα μας κάνει τίποτα, έλα. Είπαμε τότε. Αειδιάζω, το ξέρω. Το πιο άγριο ζώο στον πλανήτη είναι ο άνθρωπος, φίλε. Σαν τον ποντικό λιξάνδρο. Εδώ πέρα τις τρώνε στην Ιά. Οι Κινέζοι, να πούμε. Καλά, θα μου πεις τις τρώνε, για νόμα. Τις τρώνε κιόλα, λοιπόν. Τι περιμένεις. Τι έχω στο σκάτω, να σου βγαίνει τι είναι αυτό. Ξέρω από τα σκαλοπάτια, ε. Από τι υλικό είναι αυτό. Τώρα τι είναι. Είναι άσπρο, τσιμέντο με ασβέστη μαζί. Ποιος ξέρει. Πάμε. Προχωράμε. Ενδιαφέρον πάντως. Σε πιο άγρια κατάσταση από τη Μπούγκα της Αγίας Γαλήνης. Γιατί εκεί πέρα την έχουν περιποιηθεί μέσα η κοινότητα. Ναι. Ενδιαφέρον, Γιώργο. Όπως σαν τέτοιο ήταν, σαν σμάρι ήταν μια γυμνήρως όλες μαζεμένες. Ενδιαφέρον. Σαν ποντικοφολιά. Ναι. Εδώ έμενε το πολυβολείο. Βλέπεις. Ναι. Εδώ έμενε το πολυβολείο. Φαίνονται, έχει κάτω μεταλλάκι. Βάση. Μέσα εκεί είχαν τον οπλισμό. Έχει βάση εδώ. Και εδώ είναι και άλλες από κάτω. Πάμε και τα δείξουμε και τα άλλα. Εδώ είναι η είσοδος του κόλπου. Του κοντιά. Του διαπορείου. Του διαπορείου, ναι. Εκεί το βλέπει το νησάκι. Ναι. Το Πρασονήσι το λένε και αυτό. Ναι. Όπως μου λέγεις στη Ρόδο, πού έχει μου πες. Πρασονήσι έχει στο νότιο της Ρόδου, ναι. Εκεί υπήρχε από το...
Από τη μία πλευρά, από το Πρασονήσι, από εκεί από το ακροτήρι του Σταυρός που λέγεται, μέχρι αυτό εδώ το ακροτήρι τον Κόχλακα, της Παρανησιά λέγεται αυτή η Χερσόνησος, υπήρχε πλέγμα, σειρματένιο. Για να μην πει υποβρύχιο. Αυτό υποβρύχιακο πλέγμα. Έχω δει μέσα στη θάλασσα από κομμάτια του. Γιατί έτσι και έβαινε υποβρύχιο εδώ μέσα, σα έκανε λαμπόγιαλο. Είχε ένα υποβρύχιακο πλέγμα εκεί, τον έκλεινε τον κόλπο και από εκεί και στο μούτρο υπήρχε τέτοιο. Τα έχω δει και από εδώ σε αυτές τις ακτές και από τις άλλες που βουτώντες έχω δει μέσα κομμάτια του. Και έχω δει και φωτογραφίες. Έχει ένα βιβλίο, ένα από εδώ του Πορτιανού. Ένα Πορτιάζη λέγεται. Το έχω, Γερμανή στη Λίμνο λέγεται. Το βιβλίο αυτό το έχει βγάλει πριν μερικά χρόνια. Και. Έχει και φωτογραφίες από εκείνη την εποχή αυτός, γιατί δούλευε σε καταναγκαστικά έργα αυτός ο παππούς. Και γι' αυτό δεν μιλάει γι' αυτό. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Δεν είναι καταγεγραμμένο. Έχει καταγράψει πάρα πολλά πράγματα για τη Λίμνο. Γι' αυτό δεν έχει καταγράψει κάτι. Γράφει για τα άλλα, για τα φυλάκια αυτά εδώ. Αλλά γι' αυτό δεν ανέφερε τίποτα. Εδώ έχουμε δεύτερη βάση όπλου, Δεύτερη βάση όπλου και δεύτερο καταφύγιο. Με το Κοντιά είχες καμία σχέση στο χωριό? Εκεί γεννήθηκα. Ναι, με, θυμάσαι τίποτα? Δεν θα θυμάσαι τίποτα. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Θυμάσαι τίποτα με τις γαλαρίες των Γερμανών που είχαν φτιάξει? Μια γαλαρία. Μια γαλαρία κάτω στη θάλασσα. Πήγαμε εκεί εχθές πήγα εκεί πέρα και έκανα βίντεο. Την ήξερα και περνούσαμε σκοτεινά από τη μια τρύπα και βγαίναμε στην άλλη. Ναι. Εχθές μπήκα μέσα. Ναι. Γεμάτο νυχτερίδες. Και είχε αυτό κιλό εδώ. Ένα κανόνι είχε εκεί. Το τραβούσαν μέσα και το βγάζαν. Α, ήτανε με σιδηρόδρομο, Ναι. Επίσης είχανε... Και αυτό το στρογγυλό προφανώς ήτανε περιστρεφόμενο. Ναι, το τραβούσαν έξω το κανόνι και το βάζαν στη γραμμή απάνω. Είχε μια βάση για το στρίβωνο αριστερά. Και το τραβούσαν έστρα μέσα και το κρύβαν. Δεν μου λες, περίμενε και Νίκο, περίμενε, γιατί εδώ πέρα έχει κάποια θέματα που θέλω να τα ξέρω. Τι βάζανε εκεί μέσα τα πυρομαχικά, βάζανε. Σε αυτά τα, σε αυτές τις γαλαρίες. Οι γαλαρίες είχανε... Μα πυρομαχικά δεν ξέραν τι είχαν καλά, τι βάζανε μέσα. Γιατί είχαν δωμάτια, ήταν μεγάλες. Στο λιβαδοχώριο, άμα κατηβαίνεις στο βουνό, έχει 3-4 γαλαρίες, τις οποίες όταν φύγαν τις ανατινάξαν. Ενώ αυτοί δεν την ανατινάξαν και σε λέω μπαίναμε από τη μια και μπαίναμε μέσα στα σκοτεινά, ξέρα, είχε και κάνει δυο σκαλοπάτια κάπου. Εδώ έχει κατακατήσει πιο πολύ, όχι πιο πολύ υγρασία. Εκεί δεν μπορούμε να μπούμε, μπορούμε. Μπορούμε, αλλά... Άμα έχει πολύ υγρασία και λάσπη και όγκο θα κολλήσουμε, μην μπούμε. Τώρα. Το ίδιο παρομοιότυπο πρέπει να είναι. Βλέπεις, ξεκινάει, κάνει την ίδια στροφή. Ναι. Πρέπει να είναι παρομοιότυπο. Έχει λάσπη κάτω. Κολλά, θα κολλήσουμε. Βλέπεις. Ναι, πάει. Είναι πολύ λίγη λάσπη. Πάει. Εδώ πέρα όμως δεν έχει πτυχές για να έχει νυχτερίδες, τουλάχιστον μέχρι εδώ. Πιο μέσα δεν ξέρω. Θα δούμε. Αλλά λέω εδώ και το Ματιάκι, στο άλλο δεν είχε. Στην είσοδο. Θα ήταν κανένα αξιωματικό εδώ. Γύριξε πώς εδώ. Α, είναι διαφορετικό. Ναι, περίπου όμως είναι, γιατί και εδώ πέρα έχει βράχια και θα έχει νυχτερίδες. Θα έχει νυχτερίδες, γιατί έχει πέτρα παλιά από πάνω. Να τη, κατάξει. Πολύ. Πιο βαθιά. Ναι, έφυγε, ναι. Δεν έχετε, από πάνω δεν είχαν, το είχαν έτσι ξεσκεπαστό. Ήτανε και την είχαν με λαμαρίνες αυτές, ταβανωμένοι όλοι να πούμε, ντυμένοι. Αλλά τώρα δεν υπάρχουν, Έτσι κλέψαν τις λαμαρίνες, βγάλαν. Α, ήτανε με λαμαρίνα. Μέσα, ναι. Και αναρωτιόταν ο Γιώργος χθες, λέει πώς και δεν το έχουν κλείσει το ταβάνι και αφήσαν την πέτρα. Δεν ήξερε ότι ήτανε λαμαρίνα. Λαμαρίνες. Τώρα το συμπλήρωσε στο πάζλ, με αυτό που μου είπες. Λαμαρίνες. Αυτές ήτανε... Δύο κομμάτια και βιδώναν εδώ στη μέση. Πατούσαν εδώ και βιδώναν εδώ. Ναι. Και ήταν και οι γερές, να αντέχουν και βάρος. Τρελαθήκαν οι νυχτερίδες με το φως. Δεν ήταν εξισκέπαστο, δεν το είχαν χτιστό. Ποιος ξέρει, έτσι φαίνεται. Δεν πρέπει να ήταν χτιστό από πάνω. Έτσι φαίνεται. Φαίνεται είχαν τα τέτοια μέσα εδώ. Και δεν τους ενοχλούσαν οι νυχτερίδες. Πρέπει να είχαν τον οπλισμό φαίνεται μέσα, αλλά την υγρασία δεν τα κάνανε. Μα τις είχανε μονωμένες τις βολίδες μέσα σε κυβότια με μόνωση.
Τι είναι εκεί? Δωμάτιο μεγάλο. Μεγάλο. Ναι. Και εδώ έχει, θα έχει νυχτερίδες σίγουρα πάνω. Πολλές. Νυχτερίδες και αράχνες. Μπροστά είναι βουλωμένο πάνω, δεν μπορεί να περάσεις. Έχουν πέσει, έχουν πέσει πέτρες. Το σίδερο τι είναι? Ποιο σίδερο? Εδώ στην πόρτα. Θα ήταν τίποτα εδώ που θα κλείνε. Θα ασφάλιζε. Α, δωμάτιο είναι. Ναι. Και έχει και άλλο δωματιάκι πιο μέσα. Εκεί έχουν κλείσει πέτρες, δεν μπορούμε να πούμε. Βλέπεις. Ωπ, να τα πάνω το κεφάλι μου πέρασε η ρομάδα. Τι λέει πέτρες, Γιώργο? Ναι, ναι. Έχουν κλείσει. Έχει πέσει το βουνό. Ναι. Πάμε. Άμα δεν έχεις φως, δεν μπορείς να μπεις εδώ μέσα με τίποτα. Ξέχασε το. Δεν ξέρεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Να σου πω κάτι. Ναι. Ίσως όλες οι νυχτερίδες και στη λίμνη να είναι εδώ. Ξέρω εγώ, δεν είναι κι άλλες μιλιάκι. Συγκεντρωμένες. Τώρα ήταν εδώ. Ωραία. Και βέβαια να πούμε ότι η λίμνος είναι, έχει πολλές μουριές. Με κάτι απίστευτα μούρα και άσπρα και μαύρα. Και τώρα εδώ πέρα μαζεύουμε με τον Γιώργο. Εδώ και άσπρα μεγάλα. Άσπρα μεγάλα. Η καπετάνισσα τα θέλει πολύ. Αυτά έτσι γεμίσω το καπέλο, το έκαψε το πάω. Πολλά μούρα. Φοβερές μουριές. Στην παπάλαιο δέντρο. Ναι, αλλά έχει ωραία μούρα ρε εσύ, μεγάλα. Λοιπόν, το καπέλο αυτό θα προσκιάσει το κεφάλι. Είναι και ένα πολύ ωραίο, αυτό για να βάζεις μέσα μούρα. Καλάθι. Καλαθάκι. Το κάναμε λοιπόν, το γεμίσαμε μούρα. Θα πάμε στην καπετάνισσα να φάει. Γιώργο, τι είναι εδώ, πού ήρθαμε? Εδώ είμαστε ανάμεσα κοντοπούλι με Παναγιά. Μπροστά μας είναι η λίμνη, η Αλική. Κάτω η λίμνη. Ναι. Αυτό που πατάμε, βλέπεις εδώ, το τσιμέντο. Ναι. Ήταν ένα γερμανικό υπόγειο, έτσι, μια υπόγεια κατασκευή. Ναι. Είχαν ένα αρκοθετήσει πίσω το βουνό αυτό, είναι το βουνάκι που φαίνεται, είναι ο Γερανός που λέγεται. Ναι. Αυτό έχει και στην κορυφή και έχει μια σύραγγα. Βγαίνει από την μία πλευρά και φτάνει μέχρι πίσω στη θάλασσα. Ναι. Είναι κουφωμένο ακόμα, υπάρχει αυτή η σύραγγα σε ένα σημείο. Είναι κουφωμένο μέχρι πίσω στη θάλασσα. Και ήταν αρκοθετημένο το βουνό από εκεί μέχρι τη λίμνη. Όλο αυτό το σημείο. Τι βγάλανε αργότερα. Σκάγανε και σε κάποια διαστήματα των αργών, παλιά μέχρι τα δεκαετία του 70, σκάγανε και κάτι έτσι τζούφιε. Κάτι έτσι νάρκε. Οι Γερμανοί τα είχαν βάλει αυτά. Τα είχαν βάλει οι Γερμανοί, ναι, ναι. Και αυτό εδώ ήταν. Είναι κάποια υπόγεια κατασκευή. Ένα φίλο μου από εδώ την Παναγιά στην Αθήνα μένει στον Κολονό. Δούλευε κάποιο θείο του και λέει κατέβαινε μέχρι 30 μέτρα περίπου. Πόσα 5 πατώματα κάτω. Τώρα αυτό είναι μουλωμένο, δεν μπορείς να μπεις, μπορείς να μπεις μόνο στην είσοδο. Εγώ έχουμε μπει μαζί πριν χρόνια στο ένα το ισόγειο, ένα μεγάλο ισόγειο. Έχει ένα 3 μέτρα βάθος μπετό είναι αυτό, γερό, πλάκα από πάνω. Και ήταν ένας χώρος, ένας επίπεδος χώρος μεγάλος μέσα. Και κάπου εκεί, από εκεί και κατέβαινες κάτω. Τώρα αυτό είναι το πρώτο επίπεδο που υπάρχει. Αν πάμε από εδώ. Είναι μια χατρός μεγάλη. Τύπος θέλει φως. Ωρε σικιά. Άρε σικιά. Δεν μας αφήνει να μπούμε. Γιατί να μην φέρω φως ρε εσύ. Βέβαια τι να φάνει, κάτσε να φέρω φως. Έχω. Είναι το πετώ, 80 χρόνια σχεδόν μετά, Ναι, αλλά κοίτα, πάχος, Πάχος και δεν έχει πάθει τίποτα. Λέει στο μυαλό μου δεν έχει. Θα δουν εδώ για κάτι δρόμους μες στην πόλη που από τους πρώτους μήνες γίνονται κομμάτια. Δες εδώ, μα βάζεις καλά υλικά, δηλαδή γερό τσιμέντο, δεν παθαίνει τίποτα. Έχει πέσει 80 χρόνια. Και το φως, το οποίο δεν είναι για αυτή την κάμερα, είναι για την άλλη. Και τώρα από το ένα χέρι έχω το φως, πρέπει να σκύψω. Σκέφτε. Δεν είναι εύκολο. Θα το πιάσω το φως. Ναι, για έλα, πάρε το φως εσύ. Εδώ μέσα δεν παίρνουν ζώα, θα ανάξει, θα ψοφήσει κανένα. Α, μεγάλη αίθουσα, Ποντικός έφυγε από εκεί. Έφυγε ποντικός, άμα δεν έχει ποντικό εδώ που θα έχει. Για δω, μη τον φακό. Τώρα αυτά είναι μουλωμένα, είχε κάτι σημεία λέει που κατέβαινες κάτω τώρα. Έχουν ομουλώσει όλα, μην πάρεις πρόσεχε την πλάση. Ωπ, κόλλησα. Ωπ, κόλλησα. Έχει βαθιά λάσπη εδώ. Ναι, ναι. Είναι μουλωμένο, βλέπεις, ναι. Πω, πω τσιμέντο,
Όμως έχει σπάσει εδώ πέρα πάνω και κάποια στιγμή θα πέσει, Γιώργο. Για τόσα χρόνια, ναι. Βαθιά λάσπη κάτω. Βαθιά λάσπη κάτω. Περίμενε. Περίμενε. Για λέγε. Γιατί... Εδώ είμαστε μέσα στο Κοντοπούλι στο χωριό. Ναι. Σε ένα στενάκι. Αυτό εδώ το είχαν ισιώσει με σοβά. Ναι. Τότε Γερμανώνας στην κατοχή. Γερμανικός ναι. Στρατός. Και κάνανε προβολή. Δεν υπήρχε το σπίτι αυτό εδώ. Κάνανε προβολή και βλέπανε σινεμά. το είχαν σαν τείχο σινεμά όπως είναι στα σινεμά τα θερινά. Και προβάλλανε πάνω και βλέπανε σινεμά. Τι βλέπαν τα κατορθώματά τους, ε? Αυτούς τους σκοτώνανε, βλέπανε. Θρίλερ. Τι είναι αυτό, ωραίο, ε? Ωραίο, πω. Γλυπτά πάνω. Τι έχει εδώ, νερό καλό. Έχει και μηχάνημα, τι είναι από την απαλάτωση. Όχι, φίλτρο. Απαλάτωση είναι αυτό.